τελευταία μας συνταγή για σήμερα είναι τα καλτσούνια. Ένα παραδοσιακό κριτικό γλυκάκι. Θα μπορούσαμε να βγάλουμε και για ορεκτικό. Βρίσκεται σε όλους τους φούρνους και όντως πρέπει να το δοκιμάσετε εφόσον δεν το έχετε δοκιμάσει. Τώρα οι κριτικοί θα πούνε, θα μας δείξει εμάς καλτσούνια. Δεν σας δείχνω εσάς. Δείχνω για όλη την Ελλάδα πλην της Κρήτης, γιατί καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχει θέμα. Πάμε να δούμε τα υλικά μας και ξεκινάμε να τα φτιάξουμε παρέα. Για τα καλτσούνια θα χρειαστούμε. Για τη ζύμη, 120 γραμμάρια σπορέλαιο ή ελαιόλαδο, 50 γραμμάρια χυμό πορτοκαλιού, 150 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό, 200 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 1 αυγό μεσαίο, 1 πρέζα αλάτι, 500 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 1 κουταλιά της σούπας baking powder και αλεύρι για όλες τις χρήσεις για το άνοιγμα της ζύμης. Για τη γέμιση, 500 γραμμάρια ανθότυρο ή μυζήθρα, 120 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 1 αυγό μεσαίο και 1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα. Για τη σύνθεση, έναν κρόκο αραιωμένο με 1 κουταλιά της σούπας νερό και 30 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, για να φτιάξουμε καλτσούνια πρέπει να φτιάξουμε μία ζύμη, τη βάση μας, για τα μικρά τα πιτάκια, και τη γέμιση. Με τι θέλετε να ξεκινήσουμε? Η ζύμη μας θέλει να ξεκουραστεί 20-30 λεπτάκια, αλλά με τι θα πάμε πρώτα? Για τη ζύμη. Μπράβο. Λοιπόν, για τη ζύμη μας τα υλικά είναι πάρα μα πάρα πολύ απλά. Χρειαζόμαστε το λαδάκι μας, εδώ. Χυμό από πορτοκάλι. Το γιαούρτι. Εντάξει, είναι ζυμαράκι ελληνικό, φαίνεται τώρα. Δεν παίζεται τώρα αυτό το πράγμα. Το καταλαβαίνουμε. Λαδάκι, πορτοκάλι, γιαούρτι. Θα ρίξω μέσα και τη ζάχαρη. Θα βάλω και ένα αυγό. Να πάρω κι άλλο ένα γιατί θα το χρειαστώ μετά. Εδώ. Πάει μέσα και το αυγό. Και ανακατεύω όλα τα υγρά μας υλικά μαζί με τη ζάχαρη εδώ. Μέχρι να πάρουμε έτσι ένα ωραίο μείγμα. Με το που πάρουμε αυτό το ωραίο μείγμα προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι είναι αυτό. Αλάτι. Και το αλεύρι αφού το ενώσουμε με το baking powder. Εδώ. Εύκολο ζυμάρι ή δύσκολο? Εύκολο. Εντάξει, να ξέρετε, μαγειρεύω τα καλτσούνια και από πίσω ακούω όλη την ώρα έτσι. Ξέρετε τι είναι αυτό? Είναι ο Διονύσης που τρώει τη φασολάδα του. Δεν έχει σταματήσει, είναι το τρίτο πιάτο που τρώει. Μπράβο, να καρδαμώσεις γιατί είσαι στην ανάπτυξη τώρα. Μπορεί να πάρεις και 30 πόντους. Έχω βάλει το σουφάρι στο σπίτι. Α, αυτός είσαι. Λοιπόν, ανακατεύουμε στην αρχή με ένα κουταλάκι εδώ. Σιγά σιγά το ζυμάρι μας αρχίζει να πίζει και όταν είναι αρκετά πηχτό θα βάλουμε χέρι. Δεν υπάρχει λόγο στην αρχή να βάλουμε χέρι γιατί καταλαβαίνετε ότι μετά θα έχουμε πολύ πλήσιμο. Να σας πω ότι κάποιοι στην Κρήτη το κάνουν με σπορέλαιο, κάποιοι με ελαιόλαδο. Βάλτε ό,τι θέλετε και τα δύο πηγαίνουν. Απλά επειδή είναι ένα γλυκό, άμα το ελαιόλαδο που βάλουμε είναι πάρα πολύ έντονο, ίσως και να χαρακτηρίσει τη γεύση από τα καλτσούνια. Οπότε ή θα πάτε μισό-μισό ή θα πάτε με ένα ήπιο ελαιόλαδο. Για μένα το σπορέλαιο είναι μια επιλογή πιο ασφαλής. Για κάποιους που δεν ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Λοιπόν, το ζυμαράκι μου, όπως βλέπετε, άρχισε να γίνεται διαχειρίσιμο. Οπότε ήρθε η ώρα να βάλω χέρι. Εδώ και εδώ. Και εδώ και εδώ. Και εδώ και εδώ. Και εδώ και εδώ. Τώρα, σε ζυμάρια που έχουμε αυγά μέσα, πάντα ισχύει ότι θέλουν να τα ξεκουράσουμε μέσα. Στην Κρήτη, βέβαια, δεν ξεκουράζει κανείς το ζυμάρι. Κατευθείαν ανοίγουν τα καλτσούνια. Αλλά γενικά, να ξέρετε ότι όταν έχουμε αυγό, το αυγό αργεί πάρα πολύ να ενωθεί με το αλεύρι. Οπότε, πάντα μα πάντα το ζυμάρι θέλει πολύ, πολύ ανακάτεμα με τα χέρια ή απλά πρέπει να αφήσουμε το χρόνο να δουλέψει πάνω στο ζυμάρι. Τι προτιμάμε, να ανακατεύουμε πολλή ώρα ή να αφήσουμε να δουλέψει ο χρόνος πάνω στο ζυμάρι? Να δουλέψει. Μπράβο. Θα δείτε τελικά ότι το πολύ ανακάτεμα είναι περιττό γιατί όντως, άμα πάρουμε το ζυμάρι μας, το τυλίξουμε με μία μεμβράνη και αφήσουμε μέσα στο ψυγείο για λίγη ώρα, όση ώρα θα κάνουμε τη γέμισή μας, το ζυμαράκι μας θα είναι έτοιμο. Λοιπόν, παίρνω μία μεμβράνη, βάζω το ζυμάρι, πάει αυτό πίσω και εδώ. Και εδώ. Τέλειο, έτσι. Αλλά είναι ζυμαράρα. Μπορείς να κάνεις ό,τι μα ό,τι θες με αυτό το ζυμάρι. Είναι πολύ Greek style. Καλά και έξω να τα αφήσεις, δεν πειράζει. Θα το βάλουμε στο ψυγείο γιατί αυτά τα συγκεκριμένα πιτάκια τα κάνουμε και καλοκαίρι, τα κάνουμε για χειμώνα. Οπότε δεν θέλω να σας γίνει συνήθεια αυτό το ζυμάρι να το αφήνετε έξω. Γιατί άμα έχει πολύ ζέστη το καλοκαίρι, θα αρχίσει να μαλακώνει και δεν θα γίνουν σωστά τα καλτσούνια σας. Τώρα, αφήνω αυτό στο ψυγείο και παίρνω από το ψυγείο. Μυζήθρα ή ανθότυρο? Ανθότυρο. Μυζήθρα. Ό,τι γουστάρεις, η αλήθεια είναι. Μπορείς να βάλεις και ανθότυρο, μπορείς να βάλεις και μυζήθρα. Απλά, άμα θα βάλουμε μυζήθρα, μην βάλουμε καμία πολύ έντονη.
Εντάξει, να είναι πιο ήπια, γιατί είναι ένα γλυκάκι αυτό. Δεν θέλουμε να έχει πολύ έντονη τη γεύση τυριού. Και εγώ έχω εδώ πέρα ένα ωραίο ανθότυρο. Κοιτάξτε εδώ. Με ποιον πήγα? Με σένα πήγα. Έχει τρελαθεί τώρα εσύ, Κάνει δίαιτα μπελέσεις. Οπότε γι' αυτό είναι σημαντικά τα υλικά που χρησιμοποιούμε. Δηλαδή, άμα ακούσει ανθότυρο και 4 κιλά ανθότυρο να το δώσω, δεν τον πειράζει, θα τα φάει. Άμα ακούσει μέλι, μπορεί να πάρει με το κουτάλι το μέλι και να το φάει ολόκληρο. Δεν έχει σημασία η ποσότητα, σημασία έχει το υλικό σου. Στα μπελέσει. Σωστά. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να κατέψουμε τη γέμισή μας, όπου έχουμε το ανθότυρο, τη ζάχαρη, ένα αυγουλάκι που έχω κρατήσει στην άκρη, λίγο κανέλα. Είναι φανταστικό γλυκό. Μπορεί να βάλω κι άλλη. Και ανακατεύουμε στην αρχή με ένα πυρουνάκι, μετά θα βάλουμε ίσως και χέρι. Θα δέσουν τα υλικά, μην φοβάστε. Και θα δούμε σιγά σιγά ότι καθώς ανακατεύουμε, όλη η γέμισή μας άρχισε να φτιάχνει ωραίο σωματάκι. Γιατί έχουμε βάλει το αυγό. Το αυγό είναι ένα φανταστικό υλικό, δένει τη γέμισή μας. Δεν θέλουμε να δέσει και να γίνει στούκας. Εμένα μου αρέσει να είναι ανάλαφρο, γιατί ούτως ή αλλιώς θέλουμε μία κουταλιά της σούπας περίπου για κάθε καλτσούνι. Το πιάνουμε τα χέρια μας εδώ. Μπορείτε να το κάνετε είτε μπαλάκι, για να το βάλετε στη μέση και να τα απλώσετε εδώ. Είτε μπορείτε να το ρίξετε με το κουτάλι και να είναι πιο ανάλαφρο. Βέβαια, στην Κρήτη συνηθίζουμε να το τρώμε πατικωμένο το τυράκι, εντάξει, Διονύση. Τέλεια. Η γέμιση μας είναι έτοιμη, οπότε τι πρέπει να κάνω τώρα? Να φέρω τη ζύμη και να φτιάξουμε τα καλτσούνια. Εδώ είμαστε. Έτοιμος, Διονύση. Έτοιμος. Λοιπόν, αγόρι μου, όπως θα δεις, ο χρόνος έχει λειτουργήσει τη ζύμη πάρα πολύ καλά. Θυμάσαι πώς ήτανε, πώς έγινε? Μετά από 20-30 λεπτά και έχει γίνει πιο διαχειρίσιμη. Οπότε παίρνουμε το ζυμάρι μας εδώ μπροστά μας. Και περίπου βγάζει 22 καλτσούνια. Οπότε αυτό που θα κάνω είναι, έχει δύο τεχνικές. Να σου δείξω και τις δύο. Λοιπόν, η πρώτη είναι η τεχνική του καινούριου μάγειρα. Και η τεχνική της κριτικιάς. Ποια θες από τα δύο? Της κριτικιάς. Να δείξω λίγο, να δείξω και την άλλη τεχνική. Πρώτα θα πάμε την άλλη. Λοιπόν, ο καινούριος μάγειρας παίρνει έτσι όπως είναι, βάζει αλευράκι εδώ, παίρνει έναν πλάστη, ανοίγει το ζυμάρι, ωραία, ωραία, εδώ και εδώ, και εδώ και εδώ. Και πολύ απλά παίρνει ένα ωραίο κουπάτ, κόβει εδώ, κόβει εδώ, είναι 10 εκατοστά περίπου το κουπάτ, κόβει εδώ, κόβει εδώ, κόβει εδώ και κόβει εδώ. Ό,τι περισσεύει το κάνει, θα αφήνει στην άκρη γιατί θα το ξαναπλάσει. Ο καινούριος. Γιατί είναι πιο εύκολο αυτό. Μετά τι κάνει, έτσι όπως σου είπα, παίρνει μία κουταλιά και σου πας από τη γέμιση. Εδώ. Μετράει, τη βάζει στο χέρι, την κάνει μπαλάκι και τη βάζει στη μέση. Παίρνει άλλη μία κουταλιά της σούπας εδώ, παίρνει στο χέρι, μπαλάκι, τη βάζει στη μέση. Εύκολος τρόπος, δεν είναι? Ναι. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Αλλά η συγκεκριμένη συνταγή θέλει λίγο χεράκι. Είναι παραδοσιακό γλυκό, εντάξει. Πρέπει να βάλεις χέρι. Άμα δεν βάλεις χέρι, δεν γίνεται δουλίτσα, φίλε μπελέση. Λοιπόν, τώρα, έτσι όπως είναι, θα πλένω λίγο τα χέρια μου. Εδώ και εδώ. Και εδώ και εδώ. Θα απλώσω λίγο τη γέμιση. Εδώ. Και παίρνουμε σιγά σιγά και πάμε γύρω γύρω από τα καλτσούνια. Πιέζουμε και φτιάχνουμε αυτό το υπέροχο σχήμα που βλέπετε εδώ πέρα. Αυτό το υπέροχο αστεράκι, το καλτσουνένιο. Πιέζουμε καλά με τα χέρια μας εδώ, να κολλήσει η ζύμη μας. Εδώ και εδώ, και εδώ και εδώ. Και το πρώτο καλτσούνι είναι έτοιμο. Πάμε ξανά, συνεχίζουμε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Εδώ, και εδώ, και εδώ. Και εδώ. Εκεί. Λοιπόν, παίρνω ένα ταψάκι. Τι? Μα το εδώ είναι πολύ ωραίο, ρε φίλε. Γιατί όταν φτιάχνεις κάτι, λες εδώ. Το βάζουμε το πρώτο μας εδώ. Αυτοί είμαστε. Βάζουμε και το δεύτερο εδώ. Αυτοί είμαστε. Και αμαλάκι και γίνουμε expert και ξέρουμε να φτιάχνουμε σωστά τα καλτσούνια. Θα παίρνουμε στο χέρι. Εδώ. Expert. Γυρνάμε στο χέρι πάνω. Εδώ. Και εδώ. Σωστά, μπελέσει. Πολύ. Πού πιέζω? Εκεί και εκεί. Α, αυτός είσαι. Και εδώ.
και εδώ. Η αλήθεια είναι πως όταν το κάνεις στο χέρι γίνεται πιο ωραίο το ζυμαράκι, γιατί το νιώθεις καλύτερα, κλείνεις τη γέμιση. Λοιπόν, η κριτική δεν καταλαβαίνει από τέτοια. Παίρνει κατευθείαν τη γέμιση, απλώνει ένα τα ζυμαράκια γιατί ξέρει πόσο θα φτιάξει και αρχίζει τη λίγη κατευθείαν μόνη της γύρω-γύρω. Το πιάνουμε, Διονύση. Ποιον τρόπο θες να κάνουμε, τον ένα ή τον δύο? Για αυτούς που δεν ξέρουν, καλύτερα να κάνουν τον ένα. Για αυτούς που θα κάνουν μια και δύο φορές καλτσούνια, καλύτερα να πάρουμε το δεύτερο. Λοιπόν, συνεχίζω εδώ. Πολύ γρήγορα θα τα τυλίξω αυτά. Εδώ και εδώ, εδώ και εδώ. Εδώ και εδώ, και εδώ και εδώ. Εντάξει, η αλήθεια είναι πως δεν τα κάνω καλά σαν τις κριτικές, αλλά μη βρίστε. Καταλαβαίνετε. Καμία δεν συγκρίνεται μαζί σας. Οπότε, επιτρέψτε μου να κάνω με το δικό μου τρόπο τα καλτσούνια. Λοιπόν, ερώτηση. Αλείφουμε με αυγό πάνω και ζάχαρη ή όχι, Διονύση? Ναι. Αλλά η ζάχαρη είναι προαιρετική. Με αυγουλάκι μπορούμε να λείψουμε, μπορούμε και να μην αλείψουμε. Εξαρτάται με τα γούστα. Εγώ θα αλείψω. Έχω λίγο κρόκο αυγού εδώ. Και άμα θέλετε έτσι λίγο να κάνει από πάνω και λίγο περισσότερο κρούστα, μπορείτε να ρίξετε και λίγο ζαχαρίτσα. Πω πω, τι ωραίο γλυκό που θα γίνει αυτό. Στη γέμιση εννοείται πως μπορείτε να βάλετε ό,τι αρωματικά θέλετε, αλλά μην τα πείτε καλτσούνια, γιατί άμα τα φάει κριτικός, να ξέρετε ότι οι κριτικοί όταν αλλάζουμε τις συνταγές, σου λένε: εγώ έχω αυτή τη συνταγή. Πώς λέγεται? Καλτσούνια. Πώς την κάνω? Έτσι. Θες να βάλεις τζίντζερ, γαλίφαλο? Μην το πεις καλτσούνια, ρε φίλε. Πες το κάπως αλλιώς. Καλά λένε, η αλήθεια είναι. Σου λένε: άμα δεν θέλεις, πες το κάπως αλλιώς. Τζίντζερ, γαλίφαλο, καλτσούνια, μαστίχα. Έτσι. Γίνε premium, μπορείς να γίνεις, απλά ονόμασέ τα αλλιώς. Λοιπόν, ήρθε η ώρα ψησίματος. Πόση ώρα? Στους 160, πόση ώρα? 15 με 20 λεπτάκια. Εδώ είμαστε, μπαίνουν μέσα. Θα ετοιμάσω και όλα τα υπόλοιπα και θα σας δείξω πόσο υπέροχα καλτσούνια κάνουμε στο Kitchen Lab. Όχι σαν τις Κρήτης, αλλά κάνουμε πολύ ωραία. Για τα καλτσούνια, σε μπολ βάζουμε το λάδι, τον χυμό πορτοκαλιού, το γιαούρτι, τη ζάχαρη, το αυγό και ανακατεύουμε. Ρίχνουμε αλάτι. Σε άλλο μπολ ανακατεύουμε το αλεύρι και το μπέικιν, τα μεταφέρουμε στο μπολ με τα υγρά και ανακατεύουμε μέχρι να σχηματιστεί η ζύμη. Τυλίγουμε με μεμβράνη και μεταφέρουμε στο ψυγείο. Για τη γέμιση, σε μπολ βάζουμε το ανθότυρο, τη ζάχαρη, το αυγό, την κανέλα, ανακατεύουμε και αφήνουμε στην άκρη. Για τη σύνθεση, πασπαλίζουμε αλεύρι στον πάγκο εργασίας μας και ανοίγουμε τη ζύμη. Κόβουμε κομμάτια με ένα κουπάτ, μοιράζουμε τη γέμιση σε κάθε κομμάτι, πιέζουμε περιμετρικά τις γωνίες της ζύμης και μεταφέρουμε σε ταψιά με λαδόκολλα. Απλώνουμε τον αραιωμένο κρόκο, πασπαλίζουμε με τη ζάχαρη και ψήνουμε κάθε ταψί ξεχωριστά. Αφήνουμε να κρυώσουν και σερβίρουμε. Και τα καλτσούνια μου είναι έτοιμα. Διονύση, έλα εδώ, αγόρι μου. Κάτι φασολάδα. Ένα γλυκάκι, σου ταιριάζει. Που να άκου θα κάνεις. Θα πάρεις το δισκάκι και θα κεράσεις όλα τα παιδιά. Μοίρασε τα παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι καταπληκτικά. Δες τα χέρια σου. Άκη, ευχαριστούμε. Τίποτα, παιδιά. Για σας δουλεύω. Χαιρετίσματα στην Κρήτη.